Πόσους ψήφους πήρε ο Αλέξης? Μία, δύο, τρεις. Σπύρος. Μία, δύο, τρεις. Εγώ. Μία. Μία. Έχουμε ισοψηφία. Ξαναψηφίσουμε. Παραλίγο να βγεις εσύ, αφεντικό. Δύο ψήφοι σου λείπαν. Εσύ δεν πας σιγά σιγά προς τη δισκογραφική. Στις 4 έχετε ραντεβού. Με αυτά και με αυτά ξέχασα το ραντεβού. Πάω. Και πού σε, αν χρειαστεί το παιδί, κάνω και το μάνατζερ. Έχει το υπόψη σου. Καλά που μου το πες. Ο Μάκης, δεν εδώ που είναι? Έχει μπει στην τουαλέτα και έμεινε εκεί ώρα τώρα. Μέσα από τίποτα. Ξέρω εγώ, πάντως πολύ δυστυχισμένος μπήκε, κουνούσε το κεφάλι του, μονολογούσε και κάτι κρατούσε. Του χτύπησε την πόρτα? Ναι, ναι, και μου λέει φύγε ρε, κιάσε με στον πόνο μου. Έχει ξηραφάκια εκεί μέσα? Ναι, ένα δικό μου που ξυρίζομαι. Ξέρεις τώρα, άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση, έτσι και... Άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση. Λες να αυτοκτονήσει την κατάσταση που είναι? Με το ξηραφάκι. Αλλά όλα είναι πιθανά για ένα ερωτευμένο. Εγώ μια φορά είχα πάρει ένα. Πήγα να χτυπήσει την πόρτα. Πήγαινε. Να του πεις ότι το ζητάς στο τηλέφωνο. Εσύ μια φορά είχες πάρει ένα. Κύριε Μάκη. Κύριε Μάκη. Σου είπα παράτα με. Έλα παιδάκι μου, προχώρα. Άσε εγώ σου λέω. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Σήμερα θα τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Διονύση, πάρε το Μάκη τώρα να είστε εδώ να τα συζητήσουμε. Εδώ είναι ο Μάκης. Πού είναι? Στην τουαλέτα και έχει ξηραφάκια εκεί μέσα. Να ξυριστεί, γιατί έχει ραντεβού. Ποια είναι αυτή? Η Βίκη. Η Βίκη είναι αυτή. Ναι, έχει ραντεβού ο Μάκης. Με ένα ψηλό τύπο. Με μαύρο κουστούμι, μαύρο καπέλο και μαύρη μπέρδα. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ο Χάρος είναι. Ποιος να είναι? Δεν θα σκοτωθεί για σένα. Κακούργα. Κακούργα. Εγώ είμαι κακούργα. Εγώ είμαι κακούργα. Μου ήρθε στο δικηγόρο και πέσα την καλή χαρά. Σ' αγαπάει ο Χριστιανός και τώρα δεν απενάει για σένα. Ναι, βρε Βίκη μου, σ' αγαπάει. Δεν ξέρουμε αν θα το προλάβουμε. Μάκη μου. Μάκη μου. Αγάπη μου. Έπιασε, εντάξει. Άρα τι ωραία που ήταν τα μαθητικά τα χρόνια. Σε ποιο σχολείο πήγες? Σε κανένα. Έχω βγάλει το μεγάλο σχολείο της ζωής. Εγώ είμαι, κυρία Βίκη. Τι έγινε, Φώτη, αγόρι μου, ε? Γιατί βάλεσαι τέτοια ώρα τα κουδούνια, γιατί δεν είσαι στην ταβέρνα? Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισκές, απάνω στρίγγλιζε η λατέρνα κι όλη η παρέα πίναμε ψες. Ψες, σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Φώτη, ήρθες εδώ να μου απαγγείλεις βάρναλη, παιδί μου. Τι να απαγγείλω? Καλά, για πες. Κυρία Βίκη, είστε μόνη? Σχεδόν, για πες. Πιάσαν τα φετικά. Τι έκανε το υγειονομικό? Τους πιάσαν τα λιγμένα? Όχι, τα λιγμένα τα ήπιανε. Γι' αυτό καταλήξα στο αυτόφορο. Για διατάραξη κοινής υγείας και έμπλοκη σε καυγά. Και ο κύριος Μάκης μπροστάρης. Μπροστάρης ο κύριος Μάκης. Και πού είναι τώρα, είπες? Στην Ψήρου είναι, πού είναι? Και εκεί να μείνουν για να μάθουν. Κυρία Βίκη, κάντε κάτι γιατί θα βγω στα κανάλια. Βρε άντε από εκεί πέρα που μου έκανε στην πιπερσόνα. Άντε φύγε από εκεί. Θα τα κανονίσω εγώ, παιδάκι μου. Ούτως ή άλλως αυτόφορο είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σήμερα. Έχω γνωριμίες. Δουλεύω ήδη σε τρία κανάλια και συζητάω και με τέταρτο. Βρε στο διάλογο από εκεί πέρα. Ψώνια, ψώνια. Θα οργανώσω μέχρι συλλαλητήριο. Μη με αναγκάσετε να φτάσω στα άκρα. Φτάσε, ρε, κοιμά το κόσμος.